Είμαστε στο 27ο κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Πλησιάζει δηλαδή το τέλος, τελειώνει το Ευαγγέλιο, άλλο ένα κεφάλαιο έχει. Και στον 18ο στίχο. Είχε ρωτήσει ο Πιλάτος αν θέλετε να απολύσω, επειδή ήταν Πάσχα, τον Βαραβά ή τον Ιησού. Και συνεχίζει ο επόμενος στίχος και λέει «Ήδη γάρ ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν». Γνώριζε, λέει, ότι τον είχαν παραδώσει σε εκείνον φθονώντας τον. Δηλαδή είχαν φθόνο κατά του Ιησού και τον παρέδωσαν στο μαρτύριο, τον παρέδωσαν στις πολιτικές ρωμαϊκές αρχές για να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Και γι' αυτό τους ρώτησε, επειδή τον φθονούσαν, μήπως και σκέπτονταν λογικά και καταδίκαζαν τον ήδη εγκληματία και πολλές φορές δολοφόνο τους, τον Βαραβά, και όχι τον αθώο Ιησού Χριστό. Καθημένου δε αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η γενή αυτού λέγουσα «Μη δέσει και το δικαίο εκείνο πολλά γάρ έπαθον σήμερον κατόναρδι αυτών». Σας είχα προείπει ότι και από την γυναίκα του, την Αλεξάνδρα, ο Πιλάτος είχε μαρτυρία ότι αυτός είναι δίκαιος. Και τώρα λέει για αυτήν τη μαρτυρία. Η γυναίκα του του έστειλε κάποιον και του εμήνυσε και του είπε ότι εγώ είδα όνειρο ότι αυτός είναι αθώος. Πολλά λέει είδε στο όνειρό της, πολλά έπαθε σήμερα λέει στο όνειρό της για αυτόν τον άνθρωπο. Είδε την αθωότητα του Ιησού Χριστού και τον παρακάλεσε να μην κάνει κακό σε αυτόν τον αθώον άνθρωπο. Και τότε και σήμερα η δικαιοσύνη δεν θέλει να καταδικάζει αθώους. Είναι αξίωμα της δικαιοσύνης και είναι και λογικό. Δεν μπορεί ένας αθώος άνθρωπος να μπει στη φυλακή και να καταδικαστεί ενώ δεν του πρέπει τέτοια καταδικαστική απόφαση και τέτοια καταδικαστική ποινή. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ή να αιτήσονται τον Βαραβάν τον δε Ιησούν απολέσωση. Να η υπέτη της καταδίκης του αθώου Ιησού Χριστού. Οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, οι θρησκευτικοί, δηλαδή η ηγεσία του Ισραήλ, είναι αυτοί που έπεισαν τον όχλο, τον λαό, το πλήθος το μεγάλο, να φωνάξει το όνομα του Ιησού, του Βαραβά, και όχι τον αθώο Ιησού Χριστού. Να η υπέτη δηλαδή της καταδίκης, αυτοί που και υποκίνησαν τον όχλο αυτό να καταδικάσει έναν αθώο. Όχι ότι είναι άμυρος ευθυνών, αλλά δεν έχει την απόλυτη ευθύνη ο όχλος. Κάποιος άλλος δηλαδή του είχε βάλει στο νου, του είχε πει, και αυτοί είναι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, να απολέσωσει, να χαθεί, να θανατωθεί ο Ιησούς. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν, είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν, ιδε είπον Βαραβάν. Ο ηγεμόνας αποκρίθηκε και τους ρώτησε, λέει. Ο ηγεμόνας είναι ο Πόντιος Πιλάτος. Τι να θέλετε, λέει, από τους δύο απολύσω ημίν, ποιον θέλετε από τους δύο? Το λογικό και επόμενο ήταν να ζητήσουν τον Ιησού να αφήσει, που δεν τους είχε βλάψει καθόλου μέχρι τότε. Ενώ ο Βαραβάς και τους είχε καταληστεύσει, κατακλέψει και είχε κάνει πολλές δολοφονίες για να υποστηρίξει τις κλεψιές του. Όταν δηλαδή του έβγαιναν οι άνθρωποι που είχαν τα σπίτια και λοιπά που τους έκλεβε ο Βαραβάς, δεν δίσταζε να αφαιρεί τις ζωές του των ανθρώπων που έκλεβε τα σπίτια, που σημαίνει ότι δεν ήταν ένας, θα λέγαμε, απλά μικροκλέφτης, αλλά ένας δολοφόνος κλέφτης.
με σημερινούς όρους. Αυτός δηλαδή ο άνθρωπος που δεν διστάζει να σκοτώσει για να φέρει εις πέρας το κακό αυτό του έργο της κλεψιάς. Και τελικά, ενώ δεν είναι λογικό, δεν είναι επόμενο στη σκέψη κάθε ανθρώπου που σκέφτεται τετράγωνο, ζητούν τον δολοφόνο, ζητούν τον Βαραβά, που ξέρουν ότι κι αν ελευθερωθεί θα επανέλθει στις κακές και μοχθηρές αυτές πράξεις που έκαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει αλλάξει ο Βαραβάς στη φυλακή. Δεν έχει γίνει καλύτερος. Έχει γίνει χειρότερος. Είναι πιο σκληρός ο Βαραβάς στον τρόπο που θα διαχειριστεί τα πράγματα και θα χρησιμοποιήσει φυσικά την ελευθερία του εις βάρος των ανθρώπων που τον ελευθέρωσαν και ζήτησαν να αφαιθεί ελεύθερος και να κινείται ανάμεσά τους. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Τιούν πίσω ίσουν τον λεγόμενο Χριστόν, λέγουσι αυτό πάντες σταυρωθήτων». Και ο Πιλάτος του ρωτά, «Τι να τον κάνω, τον Ιησού που τον λέτε Χριστό?» Περιπεκτικά το έλεγαν αυτοί. Και όλοι με ένα στόμα, κατά την παρακέλευση και διαταγή της θρησκευτικής ηγεσίας του Ισραήλ, λένε σταυρωθήτο, να οδηγηθεί δηλαδή ο Ιησούς στον διασταυρώσεως θάνατο. Να πολύ σκληρά η ανθρώπινη αντιμετώπιση του αθώου Ιησού. Τον καταδικάζουν σε θάνατο που δεν του πρέπει. Ο δε ηγεμόν έφη, ρωτάει ο ηγεμόνας, τους λέει ο ηγεμόνας, «Τι γαρ κακόν επίησεν, τι κακό σας έκανε και ζητάτε τη σταύρωσή του?» Να και δεύτερη και τρίτη φορά επανέρχεται ο ηγεμόνας, γιατί ξέρετε δεν μπορεί να το χωνέψει ότι ζητούν την σταύρωση, ζητούν τον κακό θάνατο ενός αθώου ανθρώπου. Μέχρι στιγμής κανείς από αυτούς που ακούγαν την δίκη και δεν ήξεραν την κακία των Ιουδαίων, των θρησκευτικών αρχών του Ισραήλ, δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί αυτός ο αθώος άνθρωπος οδηγείται σε σφαγή, οδηγείται σε μαρτυρικό θάνατο χωρίς λόγο. Και ενώ τους ρωτούσε τι κακό σας έκανε, εκείνοι κατά την εντολή των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων περισσώς έκραζον λέγοντες, λέει, σταυρωθήτω. Πιο πολύ φώναζαν από πριν, πρέπει να οδηγηθεί στο σταυρό, πρέπει να σταυρωθεί. Αυτή είναι τελικά η κατάληξη του Ιησού Χριστού, έτσι όπως ο λαός του Ισραήλ μέσω της θρησκευτικής ηγεσίας τον παραδίδει στους Ρωμαίους. Το είχαμε ξαναπεί ότι οι Ιουδαίοι δεν είχαν δικαίωμα να τιμωρήσουν σε θάνατο κάποιον άνθρωπο. Αυτό το δικαίωμα το είχε μόνο η ρωμαϊκή εξουσία. Γι' αυτό και τον οδήγησαν τον Ιησού μετά την δίκη που έκαναν εκείνοι στο μεγάλο συνέδριό τους με τους ψευδομάρτυρες και λοιπά που είχαμε προαναφέρει, τον οδηγούν στους Ρωμαίους για να καταλήξει ως κακούργος να θανατωθεί. Ειδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ απενύψατο τα σχήρας απέναντι του όχλου λέγον, αθώος ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε. Σαν είδε, λέει λοιπόν ο Πιλάτος, ότι δεν πετυχαίνει τίποτα, αλλά αντίθετα γινόταν μεγαλύτερη αναστάτωση, πήρε νερό και ένυψε καλά τα χέρια του μπροστά στο πλήθος και είπε, «Είμαι αθώος από το αίμα αυτού του δικαίου ανθρώπου. Σε σας τα πέσει η ευθύνη και εσείς τα φροντίσετε να απαλλαγείτε από την ενοχή για τον άδικο αυτό θάνατο». Ο Πιλάτος ναι μεν απένυψε τα χέρια του, έπλυνε τα χέρια του, αλλά
δεν είναι άμυρος ευθύνης, γιατί θα μπορούσε να πει ότι δεν μπορεί να καταδικαστεί ένας αθώος. Αλλά για να μην συγκρουστεί με τις θρησκευτικές ηγεσίες του Ισραήλ, βρήκε αυτόν τον τρόπο να πάρει δήθεν την ευθύνη από πάνω του και την έδειξε στο λαό. Τους είπε, δικό σας είναι το φταίξιμο, εσείς θα αναλογιστείτε με την ιστορία και τελικά πάνω σας θα πέσει η οργή της αδικίας την οποία προκαλέσατε. Ο Κύριος βέβαια κανέναν δεν εκδικείται για τον θάνατό του, γιατί όπως είχε πει στην προσευχή που ζήτησε από τον Θεό Πατέρα να πάρει από πάνω του την ευθύνη του Σταυρού, να πάρει από πάνω του αυτόν τον καταδικαστικό θάνατο στην αρχή, ως άνθρωπος δηλαδή ελήγησε, ευθύς όμως αμέσως είπε να μην γίνει Κύριε Θεέ Πατέρα αυτό που εγώ θέλω, αλλά να γίνει αυτό που θέλεις εσύ. Ήθελε δηλαδή ο Ιησούς Χριστός να σταυρωθεί και σταυρώθηκε. Δεν τον εξανάγκασε ο Ρωμαίος, ούτε οι Εβραίοι θρησκευτικοί λειτουργοί τον εξανάγκασαν. Θέλησε να σταυρωθεί και το έκαμε για να δώσει τον εαυτό του θυσία υπέρ όλου του κόσμου. Ο Σταυρός και το τίμιο αίμα που χύθηκε επί του Σταυρού, το τίμιο αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Χριστού, δίδεται για όλους μας. Η θυσία του δεν έγινε μόνο για έναν άνθρωπο ή για έναν λαό, αλλά έγινε για όλους τους ανθρώπους όλου του κόσμου, όλης της δεσποτείας του Κυρίου, και η θυσία του είναι παγκόσμια, είναι οικουμενική, είναι πάνω δηλαδή από κάποιο συγκεκριμένο ακροατήριο και πλήθος. Δεν έδωσε τη ζωή του ούτε μόνο για τους Αποστόλους του, ούτε μόνο για τους μαθητές του, αλλά την έδωσε τη ζωή του για όλους τους ανθρώπους, εκείνους που καλοπροαίρετα αντιμετωπίζουν το κήρυγμα της Εκκλησίας και έρχονται κοντά στον ίδιον τον Ιησού Χριστό. Γιατί η Εκκλησία και ο Χριστός, όπως πολλές φορές έχουμε πει, είναι ένα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της, η Εκκλησία είναι το σώμα του και τα μέλη της Εκκλησίας, τα μέλη αυτού του σώματος είμαστε όλοι εμείς οι χριστιανοί ανά τον κόσμο. Και αποκριθείς πας, ο λαός είπε, και αποκρίνεται ολόκληρος ο λαός, όλος ο λαός που ήταν εκεί. Το αίμα αυτού εφημάς και επετατέκνα ημών. Η ευθύνη για την έκχυση αυτού του τιμίου αίματος, λέει εδώ, ας είναι πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας. Ζήτησαν δηλαδή να προχωρήσει στην καταδικαστική απόφαση και να καταδικάσει τον αθώο Ιησού Χριστό και είπαν ότι πάνω μας θα πέσει αυτό το τίμιο αίμα που αθώα, χωρίς να έχει υπετιότητα, χωρίς να τους έπτεσε κάτι, χύθηκε επί γης. Και από τότε που το είπαν, από το 70 μετά Χριστό που τους κατέστρεψε ο αυτοκράτορ της Ρώμης, ο Τίτος, μέχρι το 1947 οι Ισραηλίτες δεν είχαν δικό τους κράτος. Ήταν διεσκορπισμένοι στα μήκη και στα πλάτη της οικουμένης. Όχι ότι ο Θεός τους τιμώρησε, αλλά μόνοι τους διάλεξαν την οδόν της τιμωρίας, διότι δεν μπορείς να κάνεις κακό και να μην απαντηθεί από τον ουρανό. Το κακό δεν ευλογείται. Το άδικο δεν ευλογείται. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας, αλλά το βλέπουμε και γύρω μας. Αυτοί που κάνουν κακό κάποια στιγμή μπορεί να μην είναι άμεση η τιμωρία του κακού που διάλεξαν να κάνουν, αλλά κάποια στιγμή θα τιμωρηθούν μόνοι τους αφού επέλεξαν το κακό. Ο Θεός δεν θέλει την τιμωρία, αλλά επιτρέπει για να παιδαγωγηθούμε, να μάθουμε. Αν στο παιδί μας, όταν κάνει κάτι μικρό, σφάλμα, δεν το παιδαγωγήσουμε τιμωρώντας το, το παιδί θα κάνει ένα μεγαλύτερο σφάλμα ύστερα και ένα μεγαλύτερο και μεγαλύτερο και μεγαλύτερο και θα οδηγηθεί
στην αυτοκαταστροφή του, παρασύροντας και άλλους στην καταστροφή. Αν δηλαδή το παιδί σας όταν είναι μικρό κλέψει ένα μικρό παιχνίδι και όταν σας το φέρει στο σπίτι, αντί να το μαλώσετε και να το πείτε να το πάσει και το βρήκες, χαρείτε και γελάσετε, υποδαβλίζετε τα αυγά του φιδιού στην καρδιά του παιδιού σας. Αυτό το παιδί το μαθαίνετε χωρίς να το πάρετε χαμπάρι, με ένα παιδικό παιχνίδι το μαθαίνουμε στην κλεψιά. Η ίδια κλεψιά είναι αν κλέψουμε ένα αυγό, η ίδια κλεψιά είναι αν κλέψουμε μια τράπεζα. Το ίδιο πράγμα είναι, απλά αλλάζει το αντίτιμο αυτού που κλέψαμε. Και αν μάθει το παιδί από μικρό με αυτό το παιχνίδι ή με αυτό το αυγό να το κλέψει, θα θελήσει και θα εξελιχθεί σε μεγάλο κλέφτη. Και ποιος φταίει τελικά, το παιδί ή εγώ που ως μεγαλύτερος δεν τα αντιμετώπισε σωστά την κλεψιά αυτού του μικρού πράγματος που έγινε μεγάλη κλεψιά ύστερα? Εγώ έχω ευθύνη, ο μεγάλος που καταλαβαίνω, όχι το παιδάκι που μέσα στην παιδικότητά του κάνει αυτό που κάνει. Αλλά η ευθύνη βαρύνει εμένα όταν έχουμε κάποιο κακό να διαχειριστούμε. Έτσι και οι Ισραηλίτες αποφάσισαν να βαρύνει η ευθύνη του Αγίου Αίματος του Χριστού εκείνους και τους ευάρυνε και τιμωρήθηκαν για την κακή τους αυτή πράξη. Τότε απέλυσεν αυτής τον Βαραβάν. Τους άφησε ελεύθερο τον Βαραβά όπως το ζήτησαν. Ο λαός φώναζε αντί για Ιησού, φώναζε Βαραβάν. Τον δε Ιησούν φραγγελώσας παρέδωκε ή να σταυρωθεί. Τον Ιησού τον παρέδωσε να τον μαστιγώσουν, να τον χτυπήσουν, να τον κακοποιήσουν οι στρατιώτες και τον παρέδωσε με τα ταύτα για να σταυρωθεί, να φτάσει δηλαδή στο μαρτύριο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που για μας πλέον αυτό το μαρτύριο, αυτό το σύμβολο του Σταυρού έχει γίνει μία παραδοχή στην καθημερινότητά μας. Ακούμε την καμπάνα, κάνουμε το Σταυρό. Ακούμε κάτι δύσκολο στη ζωή μας, δυσκολευόμαστε, κάνουμε το Σταυρό μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, κάνουμε το Σταυρό μας και σταυρώνουμε τον εαυτό μας για να τον προφυλάσει ο Κύριός μας στα δύσκολα και στα εύκολα. Ευχαριστούμε τον Θεό, κάνουμε το Σταυρό μας. Αυτός ο Σταυρός σταυρώνει και το σώμα μας και μας τον δίνει από μικράς νεαράς ηλικίας ο ιερέας στην βάπτισή μας και τον φέρουμε στο στήθος μας. Είτε είναι ασημένιος, είτε είναι χρυσός, είτε είναι από ξύλο, είτε είναι από ύφασμα, αυτός ο Σταυρός είναι Σταυρός του Χριστού και τον φορούμε ως ευλογία. Δεν έχει δηλαδή σημασία το υλικό από το οποίο είναι, αλλά έχει σημασία γιατί το φορούμε, πώς το φορούμε και πώς το τιμούμε φορώντας το στα στήθη μας. Υπάρχει ένας σύγχρονος μάρτυρας, ένας Γεωργιανός, ο Άγιος Ευγένιος, ο οποίος εκεί στην περιοχή της Τσετσενίας του είπαν κάτι μουσουλμάνοι στρατιώτες, βγάλε το σταυρό σου, 19 ετών ήταν ο Άγιος Ευγένιος, το 1996 έγινε αυτό, και ο Άγιος είπε όχι δεν το βγάζω, αυτό μου τον φόρεσε η γιαγιά μου όταν με βαφτίσανε μικρό παιδί και δεν το βγάζω, δεν θα το βγάλω πάνω μου, τι σας βλάπτει εσάς. Και αυτοί του έκοψαν το κεφάλι, οι μουσουλμάνοι αυτοί στρατιώτες, και αυτός είναι μάρτης της Ρωσικής Εκκλησίας εκεί πέρα, αλλά είναι και μάρτης όλης της Ορθοδοξίας. Διότι τον Σταυρό εμείς τον τιμούμε, τον υπερασπιζόμαστε, τον έχουμε στη σημαία μας ως κράτος, διότι όταν απελευθερώθηκε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της Πατρίδας την ελευθερία που πολέμησαν οι προγονείς μας το 21, έκαναν αυτόν τον Σταυρό, τον προσήλωσαν, τον έβαλαν πάνω στη σημαία. Υπήρχαν διάφορες εκδοχές, ήταν κόκκινη, άσπρη σημαία, ήταν
μπλε κόκκινη όπως είναι η Ιδραϊκή, αλλά είχε πάντα το σύμβολο του Σταυρού. Και μετά τα αυτά μας το παρέδωσαν οι πρόγονοί μας, διότι επίστευαν και ακόμη οι Έλληνες σε συντριπτική, σε συντριπτικό ποσοστό αγαπούμε την πίστη μας και σεβόμαστε την Εκκλησία μας. Έτσι μας έμαθαν, έτσι επιλέξαμε και είτε το θέλουν είτε όχι, έτσι θέλουμε να αφήσουμε το αύριο στα παιδιά μας. Και επειδή είμαστε πεισματάριδες, νομίζω με την βοήθεια του Θεού και με την χάρη της Παναγίας θα τα καταφέρουμε. Τότε λέει στον 27ο στίχο, στο 27ο κεφάλαιο, οι στρατιώτες του ηγεμόνος παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον συνήγαγον επ' αυτών όλην τις πήραν. Τότε λέει οι στρατιώτες του ηγεμόνα, αφού πήραν τον Ιησού και τον οδήγησαν στην εσωτερική αυλή του παλατιού όπου έμενε ο επίτροπος της δρόμης, μάζεψαν τριγύρω του όλη τη φρουρά. Όλοι δηλαδή εναντίον ενός. Με έναν δύο στρατιώτες θα μπορούσαν να τον τιμωρήσουν, να τον χτυπήσουν, να τον ταλαιπωρήσουν. Κι όμως όλη η φρουρά, πόσα μέλη θα ήταν αρκετά, είναι εναντίον του Ιησού Χριστού. Και εκδίσαντες αυτόν, περιέθηκαν αυτόν χλαμίδα κοκκίνη. Επειδή κάποιοι έλεγαν ότι είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, εκείνος ούτε το παραδέχθηκε ούτε το είπε ποτέ ο Ιησούς Χριστός. Και όταν λέμε ότι είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων ο Χριστός, δεν εννοούμε με την έννοια του πολιτικού βασιλιά, δηλαδή αυτού που έχει εξουσία, που έχει στρατιώτες, που έχει εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Αυτήν την εξουσία ο Χριστός δεν τη θέλησε ποτέ. Δεν ήθελε να διαφεντεύει τους ανθρώπους έτσι, αλλά αντίθετα ήθελε οι άνθρωποι να καταλάβουν την δυναμική της βασιλείας του Θεού, που είναι άλλη βασιλεία. Δεν είναι η εξουσία η ανθρώπινη, δεν είναι αυτή η εξουσία που στηρίζεται στα όπλα και στα χρήματα και στην επιβολή και στην και στο να κυνηγά δηλαδή τους ανθρώπους και να τους επιβάλλει κάτι, αλλά είναι η εξουσία η πνευματική που του έδωσε ο Θεός Πατέρας να εγκαταστήσει την Βασιλεία του Θεού μέσα μας πρώτα. Όπως λέει στο Ευαγγέλιο ίδιος, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, μέσα σας, μέσα μας είναι η Βασιλεία του Θεού, μέσα μας την βιώνουμε. Δεν είναι κάτι το εξωτερικό, δεν θα είναι επιβολή όπως κάνουν οι μεγάλες δυνάμεις, οι μεγάλες χώρες που επιβάλλονται πάνω στις άλλες και κάνουν ό,τι θέλουν σε πολιτικό επίπεδο. Δεν ήθελε τέτοια εξουσία για τον εαυτό του Ιησούς. Όμως οι στρατιώτες, επειδή άκουσαν ότι είναι ο βασιλιάς της Ιουδαίας, ο βασιλιάς των Ιουδαίων, θέλοντας να τον κοροϊδέψουν και να τον διακομωδήσουν, του φόρεσαν δήθεν βασιλικό ένδυμα, την χλαμίδα την κόκκινη. Θυμάστε την εικόνα του νυμφίου Χριστού που φοράει ένα πορφυρό, ένα κοκκινοπό δηλαδή ένδυμα βασιλικό εξωτερικά και του έχουν δώσει και ένα καλάμι για να τον κοροϊδεύσουν. Τέτοιες ύβρις, τέτοιες ταπεινώσεις, τέτοιες κολαφισμούς, χτυπήματα δηλαδή, τέτοιους εμπτισμούς, φτισήματα και τέτοια πράγματα τα υπέστη για όλους εμάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός για να μας παρέχει σε όλους την βεβαιότητα ότι ναι μεν όσα μας λέει όχι απλά τα πιστεύει αλλά τα κάνει πράξη στον εαυτό του. Όταν λέμε ότι πιστεύουμε και η ζωή μας είναι διαφορετική με τον λόγο μας, υπάρχει απόσταση μεταξύ της πίστεως που έχουμε στα λόγια και της πίστεως που εφαρμόζουμε στην πράξη μας. Ενώ ο Κύριος ό,τι λέει το κάνει πράξη και ό,τι πιστεύει το λέει ως άνθρωπος, γιατί ο Θεός έχει την τελειότητα της πίστεως, τα έχει όλα τέλεια δηλαδή επάνω του.
Αλλά και ως άνθρωπος πάλι τα έχει όλα τέλεια. Διότι όπως έχουμε και άλλες φορές πει, ο θεάνθρωπος πάντα δρά τα ανθρώπινα ως Θεός και τα θεϊκά ως άνθρωπος. Ποτέ δηλαδή στον θεάνθρωπο Χριστό δεν χωρίζει ο άνθρωπος από τον Θεό. Είναι ένα. Από τη στιγμή που ενώθηκε ο Θεός με το βρέφος ή με το παιδάκι μέσα στην μήτρα της Θεοτόκου, από την αρχή δηλαδή που κυοφορούσε η Παναγία τον Χριστό, από την πρώτη στιγμή δηλαδή, ο Θεός και ο άνθρωπος ενώθηκαν. Και εμείς βλέπουμε σιγά σιγά το παιδί να μεγαλώνει, να ανδρώνεται, να αναλαμβάνει την αποστολή που του ανέθεσε ο Θεός Πατέρας, να την φέρνει ως τα άνθρωπος Ιησούς εις πέρας, και αυτής της αποστολής η απόρρεια, αυτά που απορρέουν δηλαδή από την δική του αποστολή, εμείς τα ζούμε και τα βιώνουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Το αίμα του που έχεις στον Σταυρό το μεταλαμβάνουμε όταν είμαστε ετοιμασμένοι και μας επιτρέπει ο πνευματικός μας, το μεταλαμβάνουμε στην Εκκλησία. Εμείς βλέπουμε το είδος, κοινωνούμε το είδος, δηλαδή το κρασί, μαζί με το ψωμί που είναι το σώμα του. Κι όμως αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σε κάθε ναό, πάνω στην Αγία Τράπεζα, υπάρχει το ορτοφόλιο. Και πίσω μας υπάρχει, αλλά δεν νομίζω ότι εδώ έχει σώμα Χριστού. Στην Ευαγγελίστρια έχει. Εκεί υπάρχει ο αμνός που βγάζουμε κάθε Μεγάλη Πέμπτη για τους ασθενείς. Αφήστε ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι σας μία εβδομάδα και πηγαίνετε να το δείτε πώς θα είναι. Ο αμνός που έχουμε βγάλει την Μεγάλη Πέμπτη όλον τον χρόνο διατηρείται, όχι γιατί έχει μαγική ιδιότητα, αλλά επειδή είναι το σώμα του Χριστού. Και αυτόν το διατηρούμε στο ναό και μεταλαμβάνουμε τους ανθρώπους που είναι ασθενείς και δεν προφταίνουν να γίνει λειτουργία για να κοινωνήσουν, τους κοινωνούμε από αυτό το σώμα. Και σε αυτό το απλό φαίνεται η σημαντικότητα της δικής μας πίστεως. Πάρτε ένα ποτήρι νερό, φυλάξτε το για 10 χρόνια. Άμα πάτε να το ανοίξετε μετά από 10 χρόνια το μπουκάλι, θα έχει χαλάσει το νερό, είναι λογικό. Ο αγιασμός δεν παθαίνει τίποτα. Και να πιάσει πρασινάδα και να κάνει, το πίνει στον αγιασμό και δεν παθαίνει τίποτα. Γιατί έχει την χάρη του Θεού. Δεν είναι δηλαδή μαγικά αυτά τα οποία λέμε, αλλά είναι ολοζωντανά. Τα βλέπουν βέβαια και τα βιώνουν όσοι έχουν τις καρδιακές προϋποθέσεις και την αγάπη του Κυρίου. Άμα εμείς κάνουμε ό,τι οι στρατιώτες που τον έδισαν και τον περιέπαιξαν και τον διακομωδούν, τότε δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε το πόσο σημαντική είναι η πίστη μας. Γιατί η πίστη είναι ένα άθλημα ελεύθερο. Δεν μας επιβάλλει ο Θεός να δεχθούμε τίποτα από αυτά που πρόσφερε για εμάς. Αλλά μας καλεί όλους να έρθουμε στην Εκκλησία, το εντός εισαγωγικών το έρθουμε, γιατί μπορούμε και σπίτι μας να είμαστε και να βιώνουμε την πίστη μας και να αγαπούμε τον Χριστό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είμαστε όλη την ώρα μέσα στην Εκκλησία. Στον δρόμο να περπατάμε, στις δουλειές της καθημερινότητας μας να είμαστε και να έχουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Να τον νιώθουμε οικείο, να τον νιώθουμε παρόντα. Και όσοι έχουμε αυτήν την εμπειρία να νιώθουμε τον Θεό στην καθημερινότητά μας και στην ζωή μας και στην ύπαρξή μας, έχουμε χαρά πνευματική. Αν δεν το έχουμε βιώσει αυτό, δεν είναι γιατί ο Θεός δεν μας επέλεξε, είναι γιατί εμείς κλείσαμε την πόρτα της καρδιάς μας στον Κύριο. Εγώ θα ευχηθώ ποτέ μα ποτέ να μην ανήκουμε σε αυτούς που διακομωδούν και κοροϊδεύουν την πίστη στον Ιησού Χριστό. Αν εμείς μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα βιώσουμε και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε,
Ας αφήσουμε τους Αγίους του Θεού να τα βιώσουν, να τα κατανοήσουν, να τα καταλάβουν και όπως τα καταλάβουν εκείνοι να τα φέρουν και σε εμάς, ούτως ώστε να μας εξηγούν τα μυστήρια του Θεού, να εξηγούν την πίστη μας και εμείς να πορευόμαστε κατά τις δικές τους εξηγήσεις. Ποτέ μα ποτέ η Εκκλησία δεν έπαυσε να ερμηνεύει τον Λόγο του Θεού και να τον εξηγεί στους ανθρώπους. Ακούτε στις απολύσεις να λέω 4-5 νέους Αγίους, 4 άνδρες και μία γυναίκα νέα, λέω και άλλες 3. Αυτοί, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Αμφιλόχιος και η Αγία Σοφία της Κλεισούρας στην Καστοριά και ψηλά, είναι 5 Άγιοι τωρινοί. Η δε Αγία Σοφία ήταν μια πολύ απλή γυναίκα που έμενε στο μοναστήρι αυτό, τους έλεγε πολύ μα πολύ απλούς λόγους, αλλά η προσευχή της είχε δύναμη. Και αν εμείς δεν έχουμε δύναμη στην προσευχή μας, σας παρακαλούμε τους Αγίους του Θεού να προσεύχονται για εμάς, για τα παιδιά μας, για τους οικείους μας, τους ξένους μας, αλλά και για τους εχθρούς μας. Διότι, σας το έχω ξαναπεί, το λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, ένας Σέρβος Άγιος, ότι αν η προσευχή δεν περιλαμβάνει και τους εχθρούς μας, είναι μισή προσευχή. Για όλους προσευχόμαστε. Και όταν πιάσει τόπο η προσευχή, θα έχει γλυκάνει η καρδιά μας μέσα για τους άλλους ανθρώπους. Ο Ιησούς δεν καταλόγησε ευθύνη για κανέναν. Αντίθετα είπε, δεν ξέρουν τι κάνουν αυτοί που με καταδιώκουν και με κυνηγούν, και αυτό κατάφερε μέσα στους άλλους να πιστεύσει ο εκατόνταρχος που τον τιμώρησε, ο Άγιος Λογκίνος που γιορτάζει 16 του Οκτώβρη, και είναι ένας από αυτούς που ήταν εναντίον του Χριστού και έγινε υπέρ του, όπως και η σύζυγος του Πιλάτου, είναι και αυτή η Αγία της Εκκλησίας, η Αγία Αλεξάνδρα, η οποία είδε μαρτυρίες των ύπνων της ότι αυτός είναι αθώος και δεν του πρέπει, δεν του αξίζει καμία μα καμία τιμωρία. Ποτέ μα ποτέ να μην τιμωρούμε κανέναν άνθρωπο που είναι αθώος. Να είμαστε προσεκτικοί. Ποτέ να μην χρειαστεί να πούμε κακό για άλλον άνθρωπο και να τον στείλουμε εμείς στην καταδίκη. Καλύτερα να είναι σφαλιστό το στόμα μας και να λέμε ο λιγότερα πράγματα παρά να κάνουμε κακό με το λόγο μας. Είναι πολύ βασικό αυτό να το προσέξουμε, διότι δεν λέμε εξωτερικά πράγματα, αλλά πιστεύουμε αυτά που λέμε και τα ζούμε στην καθημερινότητά μας, και θα τα ζούμε σε απόλυτο βαθμό μόνο όταν η καρδιά μας θέλει να τα ζει. Και εγώ θα ευχηθώ οι καρδιές μας να ζουν αυτά τα οποία πιστεύουμε. Αμήν. Θέλει κάποιος να ρωτήσει?